Έχω μεγάλη χαρά που έχω δίπλα μου ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και χρόνια φίλο μου, τον κύριο Σταναγιώτη. Καλησπέρα. Το εκτελεστικού γραφείου, χίλια συγγνώμη. Όχι, αλλήμον, απλώς για να είμαστε εντάξει. Δεν θα πάει ποτέ καλά με αυτό το κομματικό γραφειοκράτη. Είναι στα πολιτικά κόμματα, όλα υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες θεσμικές διαδικασίες. Θέλω καταρχήν να καλησπερίσω, εάν την έχουμε ή όταν την έχουμε θα την καλησπερίσω, την Αγγελική Σπανού, η οποία θα μας βοηθήσει και αυτή με μια-δυο ερωτήσεις, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ας ξεκινήσουμε μέχρι να βρούμε την Αγγελική, να δούμε ένα βίντεο από τη συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο στον Νίκο Ευαγγελάτο ο Στέφανος Κασελάκης και είπε διάφορα πράγματα για τις επερχόμενες εκλογές, για τις οποίες φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς άποψη. Πάμε να τον ακούσουμε. Αν χάσετε με 10 μονάδες, ναι. Είναι αποτυχία σας? Όχι, δεν είναι. Συγγνώμη. Θέλω βοήθεια εδώ για να το αντιληφθεί. Μου λέτε ότι μπορώ και πρέπει να είμαι πρώτος, να είμαι πρώτο κόμμα και αν χάσω με 10 μονάδες δεν είναι αποτυχία. Γιατί πόσο είναι αποτυχία στις 20? Κωστέ, αποτυχία θα είναι εάν αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας. Εάν συνεργαστούμε με μηχανισμούς συμφερόντων για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό. Αυτός ο πύχης, 10 πάνω, 10 κάτω κτλ. Είναι μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ρητορικές. Είναι πάντα, άμα αφήσετε να ολοκληρώσετε, καταλάβετε. Αυτό το είναι η απάντηση και από τις κοινωνίες, τις πολιτικές σας, τις προτάσεις. Αυτό το οποίο χτίζουμε είναι ένα κίνημα. Ένα κίνημα το οποίο βασίζεται σε έναν κόσμο ο οποίος ψάχνει μια βαθιά ανανέωση στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Προσωπικά θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να πετύχει αυτό. Επίσης θα προσθέσω ότι πριν από λίγο στην ίδια συνέντευξη ο κ. Κασελάκης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Και θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Ρήγα, και να σας ρωτήσω. Έτσι όπως τα λέει ο κύριος Κασελάκης, μου θυμίζει αυτό το γνωστό παλιό χρηματιστηριακό ρητό: μονά κερδίζω, ζυγά χάνεις. Δηλαδή, εσείς χαμένοι δεν θα είστε με κανέναν τρόπο. Και ό,τι και να συμβεί, το πρόβλημα θα είναι να αλλάξετε την νοοτροπία σας. Αν έχω, κύριε, ένα χρόνο, δύο λεπτό. Ορίστε, να κάνω μισό λεπτό, μία, να βάλω ένα timer. Να κάνω μία παρατήρηση. Ορίστε, δύο λεπτά. Να κάνω μία παρατήρηση σε σχέση με την προηγούμενη κουβέντα, επειδή είμαι και ο τομέας παιδείας. Εννοείται. Γι' αυτό το λέω. Επειδή άκουσα και δεν θα την κάνω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή είμαι και εκπαιδευτικός, εγώ άκουσα την κυρία Μακρύ. Εγώ την εκτιμώ την κυρία Μακρύ και μάλιστα ήταν και με πολύ ευγενή τρόπο και με μια προσέγγιση, θα έλεγα, στο προσωπικό επίπεδο και στην εξέλιξη των μέτρων των οποίων ανακοινώσανε, λίγο πιο ανθρώπινη και κατανοώντας και το πρόβλημα. Κατανοώντας και το πρόβλημα. Προσέξτε όμως, τα μέτρα όμως, εδώ τώρα είναι το θέμα, ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν δεν. Και σας μιλάω παιδαγωγικά. Πρώτα-πρώτα υπάρχει Εθνική Επιτροπή. Την οποία Εθνική Επιτροπή την είσαι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε ή δεν την έλαβε υπόψη του ή δεν μας είπανε τι λέει η Εθνική Επιτροπή που συνέστησε η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τι λέει ο πολίτης και εγώ που σας ακούω για την Επιτροπή τώρα. Ξέρετε. Όχι, μα ίδια είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά ξέρετε εσείς τι λέμε εμείς που λέω, λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία είμαστε πολίτες. Να ολοκληρώσω για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Τη συνέστησε και μάλιστα είναι άνθρωποι επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων. Άρα έχει σημασία το παιδαγωγικό μέρος και το επιστημονικό. Μην πηγαίνουμε ότι όλα τα γνωρίζουμε όλοι. Το δεύτερο σημείο. Τα μέτρα αυτά, θα σας πω μια παρατήρηση. Τα μέτρα όλα αυτά, όταν δημιουργείς αυταρχική αγωγή και όχι αντιαυταρχική, τα παιδιά σε ένα σχολείο το οποίο τους γίνεται αποθητικό και μάλιστα με αυταρχικό τρόπο γίνονται και οι ίδιοι την επόμενη μέρα ως πολίτες. Να διαφωνήσω τόσο ως πολίτες, μαζί σας. Ακούστε με, ως πολίτες. Διότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε. Δεν έχω ολοκληρώσει, δεν έχω ολοκληρώσει. Ως πολίτες, μετά γίνονται και με επιβολή και με αυταρχισμό και εξελίσσεται και αυτό που λέμε και ενδοκογενειακή βία. Κύριε Ρήγα, φοβάμαι πολύ. Είναι σαφές αυτό. Πάρα πολύ άδικο. Επιτρέψτε μου, είμαι επιστήμονας όμως. Είμαι επιστήμονας, έτσι. Δυστυχώς είμαι και με 35 χρόνια εκπαιδευτική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, μπορώ λοιπόν, να λέω τη γνώμη μου. Βεβαίως, αλλά να ακούμε τους επιστήμονες και εγώ. Να ακούμε τους επιστήμονες και να πούμε το εξής απλό. Ότι χρειάζεται το σχολείο. Χρειάζεται το σχολείο βεβαίως σήμερα στις νέες συνθήκες που έχουμε μια κοινωνία και μια οικογένεια η οποία προσπαθεί να βγάζει το μεροκάματο. Η οικογένεια δεν υπάρχει μητέρα που ήταν στο σπίτι όλη την ημέρα, μη εργαζόμενη, κακώς μεν, αλλά δεν υπάρχει που ήταν αυτό. Και ταυτόχρονα. Όχι, ανοίγω γιατί το σημαντικότατο είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να λάβουμε και αυτό το πράγμα που λέμε και η οικογένεια. 50% οικογένεια, 50% το σχολείο. Πάμε λοιπόν, τα παιδιά γιατί εξελίσσονται έτσι. Από τη φύση του είναι έτσι. Πρέπει τα παιδιά να λαμβάνουν υπόψη ότι εκπαιδεύονται. Παιδεύονται και τα
ταυτόχρονα παίρνουν και τη γνώση. Δεν μπορείς να πας με έναν τρόπο με τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, απειλητικό ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θέλω τα παιδιά να... και έχω περάσει από αυτά. Θέλω και από να παιδιά βάλετε μια τελεία. Και κλείνω από παιδιά τέτοια τα οποία πω... γίνανε καλύτεροι πολίτες όταν συζητήσαμε. Γιατί δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι η μητέρα μου, η οποία ήταν πάρα πολλά χρόνια εκπαιδευτικός, περισσότερο από εσάς, είναι μεγαλύτερη από εσάς. Προφανώς. Έλεγε κάτι το οποίο μου φάνηκε σε όλη μου τη ζωή εξαιρετικά χρήσιμο. Η τιμωρία και οι συνέπειες είναι λυτρωτικές για τα παιδιά. Γιατί το παιδί ξέρει ότι έχει κάνει κάτι κακό και αν το αφήσει ασύλλογο. Λοιπόν, είναι μια άλλη. Θα συμφωνήσουμε σε κάτι. Διαφωνούμε. Είναι μια άλλη, παιδαγωγική προσέγγιση. Επιστημονικά μιλάνε. Προφανώς υπήρχαν αυτές οι αντιλήψεις, όπως υπήρχε και η βέργα, όπως υπήρχαν και τα χαστούκια. Ουδέποτε χαστούκια, βέργα. Η τιμωρία είναι τιμωρία. Μισό λεπτό. Η τιμωρία είναι πολλών μορφών. Άρα λοιπόν είναι ακόμα και τιμωρία, να σου πω το εξής, και με το να κουβεντιάσει ένα παιδί και να του αναδείξει το λάθος και να προσπαθήσει να το κάνει. Αυτό μπορεί να είναι τιμωρία. Είναι και αυτό τιμωρία. Όχι, μπορεί. Άρα λοιπόν να πάμε. Είναι άλλη διαδικασία. Out, φάγαμε. Βεβαίως. Έχουμε φάει το μισό χρόνο. Ωραία. Θα απαντάτε πλέον εξαιρετικά γρήγορα και λακωνικά όπως και η Αγγελική, γιατί δεν προλαβαίνουμε αλλιώς. Αγγελική Σπανού στο Skype. Γεια σου, Αγγελική μου. Γεια σα, γεια σα. Σας ακούω με ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν ξανά. Καλησπέρα, κυρία Σπανού. Και χάσαμε λίγο τον ιρμό. Καλησπέρα. Ο κύριος Κασελάκης είπε προηγουμένως, κύριε Ρήγα, ότι θα είστε πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Θα είστε πρώτο κόμμα. Είναι πολύ απλό αυτό που λέει ο Στέφανος ο Κασελάκης. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει κάνει αυτή τη στιγμή και στο κοινωνικό μέρος και στους δημοκρατικούς θεσμούς πράγματα τα οποία έχουν ξεφύγει. Δεν σημαίνει επειδή έχει το 41% μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πρώτο κόμμα θα είστε. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεύτερο βασικό. Γι' αυτό και ζητήσαμε και εκλογές να γίνουν. Είναι βασικοί λόγοι. Έχει φύγει λοιπόν από τα πεδία τα οποία η ίδια, αν θέλετε, με προεκλογικό της πρόγραμμα ή με προεκλογική της στάση έλεγε. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Φυσικά και διεκδικούμε να είμαστε και πρώτο κόμμα και σε βάθος μάλιστα, αν δεν είναι αυτές οι εκλογές, να είναι και η τριετία. Βεβαίως διεκδικούμε να είμαστε και τώρα πρώτο κόμμα. Έχετε πιθανότητες. Το θέμα δεν είναι πιθανότητες. Εμείς προαλεύουμε να πείσουμε τον κόσμο όπως και τότε όταν ήμασταν μικρό κόμμα. Τι μας λέγατε, μα αυτά που λέτε έχετε πιθανότητες να κυβερνήσετε. Προφανώς δίνουμε τη μάχη να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτά τα οποία συμβαίνουν και στο οικονομικό πεδίο και στους δημοκρατικούς θεσμούς είναι πράγματα τα οποία είναι εις βάρος ελληνικής κοινωνίας. Άρα δίνουμε αυτή τη μάχη. Το ίδιο πράγμα. Πώς θα πάτε σε αυτή τη μάχη. Τι πώς θα πάμε, θα πάμε με τις πολιτικές. Πώς θα πάτε, πώς βλέπετε, πώς πείτε. Η ανταπόκριση ποια είναι. Εντάξτε, εγώ δεν μπαίνω και ήμουν από τους πολιτικούς οι οποίοι όλα τα χρόνια δεν έλεγα αυτό. Ήμουν βαθιά πεισμένος ότι εγώ δίνω τη μάχη. Κυρία Σπανού, ενδεχομένως το ξέρει από χρόνια τι λέω. Ότι εγώ δίνω τη μάχη στις πολιτικές και στις ιδέες. Και θέλω να πείσω. Εντάξτε, από εκεί και πέρα. Ποιο είναι το από εκεί και πέρα. Εμείς τι θέλουμε, να είμαστε κόμμα κυβερνητικό, έχουμε κυβερνήσει και ταυτόχρονα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Όσο λοιπόν από πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές έως να έχουμε τη δυνατότητα στην τριετία στις εκλογές που θα γίνουν στη λήξη της θητείας να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα αναδείξουμε και την εναλλακτική προοδευτική δημοκρατική πρόταση. Θέλω να έρθω σε σένα, Αγγελική, και θέλω και το σχόλιο σου. Θα το σχολιάσει αμέσως μετά το δικό σου σχόλιο, ο κύριος Ρήγας. Μου έκανε κάτι πραγματικά εντύπωση. Στη σημερινή συνέντευξη στον Νίκο Ευαγγελάτο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης παρουσίασε το υπερπολιτελές του σπίτι. Και επειδή εσύ χρόνια ασχολείσαι με την ψυχολογία της κεντροαριστεράς, θέλω να καταλάβω πώς αυτό αντανακλάται πάνω στους ψηφοφόρους. Η κεντροαριστερά έχει ηγέτη έναν άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζει το σπίτι του και αυτό είναι αποδεκτό. Η αλήθεια είναι ότι αν το είχε κάνει αυτό άλλος πολιτικός αρχηγός και της δεξιάς, όχι απλώς κεντροαριστεράς, θα είχε γίνει χαμός. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Κασελάκης έχει τεράστιο ευθύνη. Βλέπουμε εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε τη συνέντευξη του Νίκο Ευαγγελάτου και το σπίτι του Στέφανου Κασελάκη. Και αυτό που έκανε σήμερα με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο σπίτι του ήταν ένας έτσι επικοινωνιακός μαξιμαλισμός άνευ προηγουμένου. Δηλαδή, σημαντικό ότι κάνει ό,τι θέλει ο κύριος Κασελάκης έτσι, σε επίπεδο media. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζει, πειραματίζεται, το τραβάει στα άκρα. Και του βγαίνει, κατά την προσωπική μου γνώμη, έτσι. Δηλαδή, και κατά αν μιλήσεις με δημοσκόπους, επαγγελματίες, αναλυτές και τα λοιπά, πολιτικούς αναλυτές, αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Κασελάκης διαμορφώνει σιγά-σιγά ένα καινούργιο κοινό που δεν έχει σχέση με το παραδοσιακό κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κοινό που έρχεται από τον καναπέ της αποχής, είναι ένα κοινό απογοητευμένο από άλλα κόμματα που... αυτοπροσδιορίζεται ως αντισυστημικό
είναι ένα κοινό έτσι χαρούμενης διαμαρτυρίας, ακόμα και της λεγόμενης ψήφου της Καζούρας, και τέτοιο κοινό μαζεύεται γύρω από τον Στέφανο Κασελάκη, και νεαρές ηλικίες που τον παρακολουθούν πάρα πολύ, τον παρατηρούν χωρίς να τον έχουν επιλέξει ακόμα σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, αλλά όμως κινούνται γύρω του. Και αυτό είναι μεγάλη του δύναμη. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες αναλυτές, έτσι, των δημοσκοπήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο κ. Κασελάκης έχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή τόλμη στα μάτια. Αυτό να του το, πρέπει να του το πιστώσουμε έτσι και ταλέντο, τα λέμε και ειλικρινά. Έχει μεγάλο ταλέντο σε αυτό. Ναι, ταλέντο προφανές. Έχει μια επαφή με τον κόσμο πάρα πολύ ζεστή κτλ. Αυτό το είχαμε δει από την αρχή. Τώρα βλέπουμε όμως ότι παίρνει ρίσκα πάρα πολύ μεγάλα, όπως αυτό που λες. Το να ανοίξει την πόρτα του στην κάμερα σε ένα υπερπολιτελές σπίτι. Στο Κολωνάκι. Το οποίο είναι αδιανόητα ακριβό. Στο Κολωνάκι είναι αδιανόητα ακριβό, σε μια περιοχή που θεωρείται περιοχή της ελίτ κλπ. Και όλα αυτά να το κάνει με το τισέρ του, να το κάνει χωρίς να αλλάξει τη ρητορική του υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Βεβαίως να πούμε ότι ο άνθρωπος ούτε τα έκλεψε τα λεφτά, ούτε κάτι τέτοιο. Καλώς το κάνει. Ναι, ναι. Ναι, όχι, μα δεν το αξιολογούμε από ηθική άποψη. Το λέω, ξέρεις, γιατί υπάρχουν πάντα καλοθελητές να πούνε να ισπανούμε το ζαχαρό, λένε για το σπίτι του Κασελάκη. Ουδόλος. Μπράβο στον άνθρωπο, μακάρι να αγοράσει και καλύτερο. Αυτό που αξιολογούμε είναι το πολιτικό. Ακριβώς, το πολιτικό αντίκτυπο. Πολιτικό μήνυμα. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτή τη χώρα που έτσι και υπάρχει πολύς λαϊκισμός σε σχέση με τις περιουσίες των πολιτικών, ακριβώς επειδή ήταν και πάντα προσηματικά τα αποθενέσεις και υπήρξε με τεράστια πολιτική υποκρισία σε σχέση με τις περιουσίες των πολιτικών, υπάρχει μία φοβικότητα, ταξιδεύουν σε οικονομική θέση στα αεροπλάνα, κυκλοφορούν με αυτοκίνητα που να μην είναι. Ενώ ο ίδιος είναι ακομπλεξάριστος. Μεγάλη εκτέλεση. Ενώ ο ίδιος είναι απολύτως ακομπλεξαρίστος και φαίνεται ότι έχει και πολύ μεγάλη ανοχή. Υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική ανοχή προς αυτόν. Τον ουρανοκατέβατο από το Μαϊάμι, ο οποίος έχει βιώματα, εμπειρίες και ένα βιογραφικό εντελώς ασυνήθιστο για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Έτσι. Να σημειώσουμε πάντως ότι σήμερα που έκανε αυτό τον κοινωνιακό ακτιβισμό με τον Νίκο Ευαγγελάτο, το φοβερό στο σπίτι του, ήταν η ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι. Δεν είναι TikTok η πολιτική. Πολιτική του TikTok. Ναι, ναι, δεν είναι πολιτική. Δεν είναι TikTok η πολιτική. Τώρα θα μας απαντήσει ο Πάνος Ρήγας. Αυτό σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Και πριν σας δώσω το λόγο, η μητέρα μου, που προφανώς παρακολουθεί, είναι η μοναδική μου τηλεθεάτρια, μου έγραψε ότι και ο Αριστοτέλης προτείνει την τιμωρία, νομίζει στα ηθικά νοικομάχια, όπου χρειάζεται φυσικά. Έτσι. Να συμφωνήσουμε τον τρόπο της τιμωρίας, είπα. Είμαι σαφής τη λέω. Γιατί επειδή αν μακάρι με τη μητέρα σας να μπορέσουμε να συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, στον τρόπο της παιδαγωγικής. Πάμε στο. Άλλο είναι πολύ σύγχρονη τη αντιλήψη της. Πάμε στο TikTok λοιπόν, και να δούμε. Είναι το TikTok πολιτική ή δεν είναι το πολιτική, η πολιτική TikTok. Τι από τα δύο ισχύει. Γιατί έχουμε τον πρώην αρχηγό που λέει το ένα και τον άλλον αρχηγό ο οποίος πράττει το άλλο. Εντάξτε, όλοι οι πολιτικοί χρησιμοποιούν TikTok πλέον. Μάλλον εγώ είμαι ο μόνος που δεν χρησιμοποιώ, γιατί γενικώς δεν τα πήγαινα ιδιαίτερα καλά με τα social media. Άρα είναι η σύγχρονη εποχή. Όλοι, δεν υπάρχει πολιτικός αυτή τη στιγμή, από το ΚΚΕ έως την δεξιά. Είναι αποδεκτό ο λοιπόν, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάζει το υπερπολιτελές του σπίτι στο Κολωνάκι. Για μένα είναι. Ο Στέφανος ο Κασελάκης ποτέ δεν έκρυψε, είναι διαφανής σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική του κατάσταση. Άρα έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Και καλά κάνει και το κάνει. Αυτό είναι το δεύτερο όμως που είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, είναι να μας πούν όμως και όλοι οι πολιτικοί, όλοι. Να μην αστοχοποιήσω τώρα κάποιον. Γιατί το πόθεν έσχεσαι δεν είναι μόνο το πόθεν, και το έσχεσαι. Δεν το ελέγξα τότε στην κυβέρνηση. Λέω ξανά, με βάση τον νόμο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα το πώς υπάρχουν τεράστιες περιουσίες και κυβερνώντων τώρα. Και κυβερνώντων, είτε υπουργών, είτε πρωθυπουργού. Και δικών σας τελεχών. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Λέω λοιπόν συγκρινόμενα τα πράγματα με τον Στέφανο που λέμε. Γι' αυτό λέω. Άρα λοιπόν να ελεγχθεί αυτό. Να ελεγχθεί πώς ήταν. Ναι, αλλά αυτό είναι ετερολογικό. Εγώ δεν σας όχι, το λέω αυτό γιατί. Γι' αυτό το είπα, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Περνάει έτσι. Κύριε, έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Περνάει έτσι. Πρέπει να με αφήσετε να συντονίσω, γιατί αλλιώς δεν θα τελειώσουμε. Περνάει όμως για τον Στέφανο, τον Κασελάκη, και δεν μιλάμε για τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το θέμα. Εσείς το κάνατε. Γιατί εγώ είπα ότι δικαίως ο άνθρωπος και καλώς έκανε και αγόρασε. Δεν τίποτα. Εγώ δεν ρώτησα γιατί αγόρασε, ούτε αν έχει τα λεφτά είτε δεν έχει. Εσείς πήγατε σε αυτό. Εγώ λέω αν ιδεολογικά είναι αποδεκτό ο αρχηγός του κόμματος να παρουσιάζει το σπίτι του στα μίντια. Από τη στιγμή που έγινε επίσκεψη και δέχτηκε να το κάνει, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να είναι στο οποιοδήποτε σπίτι. Κανένα θέμα. Επιλέγεις να το κάνεις. Έχω τώρα και άλλα ερωτήματα και πρέπει να σας τα θέσω γρήγορα.
πριν από το σπίτι. Δεν είναι κακό αυτό να δείχνει το σπίτι, το χώρο σου. Το χώρο σου, το πού θα είναι, έτσι, ο καθένας. Εγώ προφανώς εγώ σας βάζω σε αυτή τη θέση. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω απολύτως κανένα. Θυμάμαι τι λες πάντα και τι πολιτικές ασκείς. Έχει πει τις προηγούμενες μέρες, και αφού λέτε για πολιτικές, πάμε εκεί. Έχει πει τις προηγούμενες μέρες ο Στέφανος Κασελάκης διθυραμβικά πράγματα για το ΝΑΤΟ. Αν ήμουν ιστορικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα τη φράση τα ύστερα του κόσμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανέκαθεν αυτός που κατήγγειλε αυτό το πράγμα μαζί με το ΚΚΕ που έλεγε για λικοσυμμαχίες. Ξαφνικά τώρα ο αρχηγός λέει ότι καλώς στείλαμε φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι αποδεκτό αυτό από τα μέλη σας? Ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα για το ΝΑΤΟ, αν θα δείτε όλη τη συνέντευξη, έχει πει τι σημαίνει το ΝΑΤΟ, γιατί είμαστε και εμείς ως κυβέρνηση βρισκόμενοι και τιμώντας τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, τις υποχρεώσεις που είχαμε. Και με τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τρίπρα, τις κάναμε. Πάμε αυτό. Ναι, παρόλα αυτά βρίζανε πολλά στελέχη σας. Αφήστε τώρα, εγώ λέω την πολιτική που ασκείς. Τώρα δεν είναι έτσι, και άλλος μπορεί να είναι στη Νέα Δημοκρατία, να είναι στο Πασό και να λέει άλλα πράγματα. Εγώ λέω την πολιτική που ασκήσαμε. Πώς την ασκήσαμε όμως αυτή την πολιτική? Ότι θέλαμε win-win. Είτε ήταν η Αμερικανική, Ελληνοαμερικανική συμφωνία που έπρεπε να γίνει, είτε βρισκόμενοι μέσα στο ΝΑΤΟ, τις υποχρεώσεις και μάλιστα με ειρηνικό τρόπο. Αυτό και μήπως δεν είχαμε συμμετάσχει. Κύριε Ρίγκ. Όχι, καθόλου. Δεν έχουμε συμμετάσχει ποτέ. Μήπως πρέπει ποτέ η Νέα Δημοκρατία επέλεξε. Στο όχι, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι μια ιστορικότητα, είναι μια επέμβαση η οποία έγινε με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών τότε στην ελληνική δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Στη Ρωσία, δεν σημαίνει. Στη ρωσική περιοχή. Τι έχει, μα τι μας έκανε η Ρωσία, πού είχες... Ορλοφικά. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαρέ, είναι μια ιστορία η οποία δεν νομίζω ότι έχει τέλος και μην προσπαθείτε να... Σας προβοκάρω προφανώς. Μην προσπαθήσετε να... Ναι, να μην προσπαθήσετε να με προβοκάρετε, γιατί κάνω μια συζήτηση. Άρα λοιπόν, ή αποδέχεστε ότι είχε μια ευθύνη ιστορική, πέρασε η δικτατορία η χώρα, πέρασε η δικτατορία. Σας ρωτάω εσάς, μήπως αμερικανοποιηθήκατε? Είπα όχι, καμία, και λέμε, εξηγούμε τι εννοούμε εμείς στις συμμαχίες. Τώρα, άμα ανοίξουμε μια συζήτηση, θα σας πω και πώς έπεσαν οι προηγούμενες συμμαχίες, πώς ήταν ο κόσμος παλαιότερα, πώς είναι σήμερα. Υπάρχουν μια τεράστια γεωπολιτική συζήτηση. Και λέω λοιπόν ότι δεν είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα ο Στέφανος ο Κασελάκης. Ότι εμείς στο ΝΑΤΟ ναι, αλλά πρέπει να γίνεται με ειρηνικό τρόπο, πρέπει να έχουμε όπου μπορούμε να παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένους τρόπους, οι οποίοι δεν θα συμβάλλουν στην ένταση, αλλά θα συμβάλλουν στην ειρηνική επίλυση του προβλήματος. Και τι είπε ο Στέφανος Κασελάκης μετά? Είπε ότι είναι μια συμμαχία που τιμούμε. Προφανώς είμαστε και τιμούμε. Δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά όταν είσαι μέσα στην μια συμμαχία. Το ερώτημα πώς θέλεις αυτή τη συμμαχία να προχωρήσει, και αυτό που λέμε και είπε και στη συνέντευξη, θεωρώ θα το πει και τις επόμενες μέρες ίσως στους κ. Δορφούς, είναι τι? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ευάθυση και θέλει ενιαία και οικονομική πολιτική, αλλά και ενιαία εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αύριο στους Δελφούς θα συναντήσω τον Στέφανο Κασελάκη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θα δείτε απαντήσεις που θα μου δώσει σε θέματα για την οικονομία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ζαχαρέ, και είχαμε καιρό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.